Είναι μεγάλο πράγμα, Γέροντα, το να τιμά μια μονή τους Αγίους που είτε ασκήθησαν εδώ είτε πέρασαν μερικά χρόνια από εδώ και όντως περιπάτησαν στα σαυλάς της μονής και κάθισαν στα στασίδια που καθόμεθα εμείς και αγίασαν με τα δάκρυά τους, με τις προσευχές τους, με τους αναστεναγμούς τους, με το πένθος τους, με τον πόθο τους, με το ζήλο τους. Αγίασαν τον χώρο, αγίασαν τον τόπο, αγίασαν τα κελιά που μένουμε εμείς όλοι, αγίασαν, όπως είπα, τα στασίδια, αγίασαν από όπου πέρασαν και όπου αναστέναξαν και όπου έκλεψαν και όπου προσευχήθηκαν. Έχουμε το Βατοπέδι να έχει 70 Αγίους, οι οποίοι είναι επώνυμοι, αλλά πόσοι άλλοι είναι, εγώ νομίζω οι περισσότεροι είναι ανώνυμοι. Και ακριβώς αυτοί οι Αγιορείτες Άγιοι, που είναι προκάτοχοί μας, που είναι παραδελφοί μας, που είναι συνάδελφοί μας, που έχουν κληθεί στο μοναχικό στίβον, σε αυτήν τη μονή όπως εκλήθημε και εμείς. Γι' αυτό και είναι υποχρέωσή μας και να τους τιμούμε και να ζητούμε τις πρεσβείες τους και να τους δοξολογούμε και να τους επικαλούμεθα, διότι πράγματι οι Άγιοι είναι το σθένος της Εκκλησίας, είναι το καύχημα της Εκκλησίας, είναι η δύναμη της Εκκλησίας, είναι αυτή τούτη η επαλήθευση του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και τους Αγίους αυτούς που τόσον και ιδιαιτέρως τιμούμεν και ιδιαιτέρως υμνολογούμεν. Αλλά βλέπετε η Εκκλησία κατά το έθος και την παράδοσή της έχει εκτός από τον, από το ξεχωριστά που τους υμνολογεί και τους τιμά, έχει τη σύναξη όλων των Αγίων που έζησαν σε ένα χώρο. Γι' αυτό και η Εκκλησία τιμά όλους τους Αγίους Αγίους τη Δευτέρα Κυριακή του Μαθαίου, μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Και όλα τα μοναστήρια τιμούν τους Αγίους τους. Υπάρχει ορισμένη μέρα που πραγματικά με αγρυπνία, με ψαλμωδίες, με δοξολογίες τιμούν τους Αγίους που έζησαν εις τη Μονή, διότι λέει η παράδοση της Εκκλησίας ότι οι Άγιοι που έζησαν σε κάποιον τόπο ιδιαίτερα τον προσέχουν, ιδιαίτερα τον αγαπούν και ιδιαίτερα με τις πρεσβείες τους φροντίζουν για αυτόν τον χώρο και τον τόπο. Γι' αυτό και εμείς έτσι με τα πολλού πόθου τους ευχαριστούμε και αυτό το βράδυ που είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους Αγίους όλοι μας να ζητήσουν από αυτούς τι θέλουμε και τι περιμένουμε και τι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε, να πρεσβεύσουν αυτοί και να μας βοηθήσουν. Να βοηθήσουν το έθνος, να βοηθήσουν για τη διεθνή ειρήνη, να βοηθήσουν για αυτόν τον επάρατον ιόν που κατακλείζει την οικουμένη, να βοηθήσουν για τις τόσες ασθένειες που υπάρχουν σήμερα εις τον κόσμο, να βοηθήσουν για τη φτώχεια, να βοηθήσουν ώστε πραγματικά να κατεντρέψουν οι προδιαγραφές της ζωής, αλλά ιδιαίτερα να βοηθήσουν τον λαόν να συναισθανθεί ιδιαίτερα τα μέλη της Εκκλησίας, να αισθανθούν την θέση του, να αισθανθούν το τι θησαυρόν έχουμε, που έχουμε την Ορθοδοξία μας και με αυτήν την Ορθοδοξία να πορευτούμε και να τους αντιγράψουμε. Ιδιαίτερα εμείς οι μοναχοί πόσον ποθούμε να μπούμε στο φρόνημα των Αγίων, διότι ακριβώς όποιος μπαίνει στο φρόνημα των Αγίων μπαίνει στο φρόνημα του Χριστού. Τούτο δε φρονίστο εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού. Μεγάλο πράγμα μοναχός να είναι στο φρόνημα του Χριστού. Μεγάλο πράγμα να είναι στο φρόνημα του γέροντός του. Μεγάλο πράγμα να είναι μέσα στο πνευματικό φρόνημα. Και η προτεραιότητα της καρδίας του δεν είναι τίποτε άλλον παρά μόνον ο αγιασμός. Αυτό να το συνέχει, αυτό να τον απασχολεί. Αυτόν να τον προβληματίζει. Και αυτόν να ποθεί συνεχώς. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο παππούς μας, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, που η Εκκλησία τον αγιοκατάταξε επισήμως φέτος και είναι η πρώτη φορά που επισήμως την επομένη της Παναγίας θα γιορτάσουμε τη μνήμη του, όπως και εμείς και προπολού τον γιορτάζουμε, διότι για μας ήταν Άγιος, αλλά δεν έλεγαμε, ήταν προς μια εντομοναστηριακή γιορτή. Τώρα είναι πανορθόδοξος η ορτή. Και αυτός έλεγε
ο Άγιος Παππούς μας Ιωσήφ, ότι η καρδία που προσπαθητικό το τρόπο κολλά σε κάποιον πράγμα, αυτομάτως μειώνεται από αυτήν η αγάπη για τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει εμείς να αγαπήσουμε με όλο το είναι μας τον Χριστό, πειθαρχούντες στην πρώτη εντολή της Παλαιάς Διαθήκης, που κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο άσαρκος Θεός Λόγος και κέντρο της Καινής Διαθήκης είναι ο σεσαρκωμένος Θεός Λόγος. Γι' αυτό πρέπει να αγαπήσουμε με όλο το είναι μας τον Χριστό και τότε θα αγαπήσουμε, όπως έλεγαν και ο παππούς πάλιν ο Ιωσήφ, εκείνος ο οποίος αγαπά τον Χριστό με όλο το είναι του, το πρώτο δείγμα είναι ότι αγαπά την Παναγία, τη μητέρα του. Και κατ' επέκταση είναι όλους τους Αγίους και μάλιστα τους Αγίους που έχουν σχέση με το κέντρο της ασκήσεώς του. Και εμείς εδώ τιμούμε και δοξολογούμε και ανυμνούμε τους προκατόχους μας Αγιορείτες Βατοπεδινούς Αγίους. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες να μας ελεήσει ο Θεός. Αμήν. Σήμερα μας κάλεσαν εδώ οι πατέρες, αλλά μας κάλεσαν και οι όσοι πατέρες που ζούσαν πολλές αιώνες και πριν. Αλλά, όπως είπε ο Γέροντας, για έναν αριθμό 70, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο αριθμός δεν είναι παγωμένος, δεν είναι πάγιος, αλλάζεται. Δηλαδή, έχουμε τώρα και τον Όσιο Ιωσήφ και φαίνεται ότι η ζωή εδώ στο Άγιον Όρος δεν είναι μόνο ιστορία, αλλά και οι σύγχρονοι πατέρες γράφουν την ιστορία και πιστεύουμε ότι ο αριθμός αυτός θα γίνει μεγαλύτερος όσο είναι αυτός ο κόσμος. Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα δώσει δύναμη και στους άλλους πατέρες που θα είναι εδώ ή να μας δείξει σε κάποιον που ήταν πριν μερικά χρόνια, έτσι, ότι και αυτός μια μέρα θα γίνει Άγιος και αυτός θα συμπληρώσει αυτό το αριθμό. Όπως είπατε εσείς, Γέροντα, και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο βιβλίο του, κάπου σε ένα σημείο γράφει ότι είναι καλό να έχουμε τους Αγίους να μας βοητάνε. Έτσι και εμείς σε κάθε μοναστήρι, στο Χιλαντάρι, εμείς γιορτάζουμε αυτή τη γιορτή την δεύτερη μέρα μετά από την Παναγία Τριχυρούσα. Τώρα θα είναι 12, δηλαδή 25 με το νέο ημερολόγιο, είναι η Παναγία Τριχυρούσα και η επόμενη μέρα είναι δεύτερη μέρα της γιορτής της Παναγίας και τότε είναι και ο Άγιος Αρχάγγελος Γαβρίλ και όλοι όσοι οι πατέρες της Μονής Χιλανταρίου. Έτσι δείχνουμε ότι και τους τιμάμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε και τη βοήθεια, επειδή οι Άγιοι με τη ζωή του αγίασαν, αλλά έκαναν και κάτι παραπάνω και μπορούν να μοιράζουν και στους όλους αυτούς που τους κάνουν προσευχές, ιδιαίτερα σε εμάς που ζούμε στο ίδιο μοναστήρι όπως αυτοί έζησαν. Έτσι, εγώ δεν θυμάμαι, μάλλον πρώτη φορά είμαι στην αυτή τη γιορτή, επειδή είναι σε δύο μέρες η Παναγία Τριχυρούσα και δεν μπορούσα, ερχόμουν στις άλλες γιορτές. Μόλις έγινα ιερομόναχος τότε, οι δικοί μας γεροντάδες τότε ήταν και λίγοι στο μοναστήρι, αλλά δεν ήταν τόσο συνηθισμένο να πάνε συχνά έτσι στα άλλα μοναστήρια στις Αγρυπνίες και εγώ μόλις έγινε ιερομόναχος ζήτησα από τον δικό μας γέροντα, τον Μακαρίτη, καθηγούμενο τον πατέρα Μωυσή και με έστειλε εδώ για τον Όσιο Ευδόκιμο, για την ζώνη της Παναγίας. Και το 2001, πρώτη φορά ήρθα τη μέρα του Ευαγγελισμού, τότε ήταν αυτός ακόμα ηγούμενος, αλλά ήταν ηλικιωμένος και δεν μπορούσε και τότε ξεκίνησα μέχρι το 2009. Το 10
κοιμήθηκε ο γέροντας και ο δικός μας πατέρ Στέφανος, ο οποίος ήταν ο πιο παλιός στη σύναξη, ήταν τότε στη θέση του ηγουμένου και αυτός ήρθε τότε το 2010. Μετά εγώ ξεκίνησα σαν ηγούμενος το 2011 μέχρι το 2019 και φέτος πάλι δεν ήρθα. Δηλαδή 10 δεν ήρθα 20. Αν μας αξιώσει ο Θεός μέχρι 30, δούμε μάλλον και τότε κάτι προεκύψει. Ευχαριστούμε, Γέροντα, και για την πρόσκληση και αυτή την ευκαιρία να, παρόλο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τότε τη μέρα του Ευαγγελισμού, αλλά συνεχίζουμε αυτή παλιά παράδοση που είναι από τον Άγιο Σάββα, ο οποίος είναι και αυτός μέσα στους βατυπενούς Αγίους μαζί με τον πατέρα του, τον Όσιο Σιμεών. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για την φιλοξενία και χρόνια πολλά, βοήθειά μας οι Άγιοι Πατέρες.